Εμείς βεβαίως εδώ ψάχνοντας την όλη ιστορία νομίζω ότι έχουμε βρει τον καταλληλότερο για να μπορέσει να μας δώσει έτσι λίγο τα φώτα του και να μας βάλει στο κλίμα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή για μένα να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το γέροντα Βαρθολομαίο, τον ηγούμενο της νέας αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους. Και πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία, γέροντα. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να βρεθώ στη συζήτηση αυτή που κάνετε και να απευθύνω έτσι μια γνώμη, μια άποψη όσο γίνεται πιο απλά προς το ακροτεριό σας. Και παρακαλώ. Θα ήθελα μια διευκρίνηση. Καταρχάς, δεν θεωρώ τον εαυτό μου τον καταλληλότερο. Υπάρχουν άλλοι πολύ καταλληλότεροι. Απλά έχουμε το δικαίωμα της γνώμης και της άποψης και μέσα από τα πνευματικά μας και τα ποιματικά καθήκοντα που μας έχει αναθέσει η Εκκλησία, και επειδή ερχόμαστε σε επικοινωνία με πολύ κόσμο, μπορούμε να εκφέρουμε μια άποψη, γιατί γνωρίζουμε πώς ήταν ο κόσμος, πώς είναι ο κόσμος και τι δυνατότητες έχει ο κόσμος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που βρέθηκε έτσι ξαφνικά σε αυτή την πανδημία. Και μια τελευταία έτσι, για να, σαν πρόλογο, να μην παρακαλώ. Σαν διευκρινιστικό, είμαστε η αδελφότητα της Μονής Εσφυγμένου. Δεν υπάρχει δηλαδή Νέα Εσφυγμένου, αυτά που λέγονται. Είναι Μονή Εσφυγμένου. Η Μονή Εσφυγμένου είναι μία. Απλά στην πορεία υπήρξαν κάποια προβλήματα με κάποιους οι οποίοι παρανόμως ανέλαβαν τη διοίκηση. Έχει αποφανθεί τα Αγιον Όρος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πλέον διοικείται κανονικά και νόμιμα, παρά τις φωνές που ασκούν ιδίως μέσω του διαδικτύου αυτοί που έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση να είναι εκτός νόμου. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Όχι, πολύ καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Ούτως ή άλλως αυτό κάποια στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία και να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εκτενέστατο για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί εκεί στο Άγιο Όρος. Και αυτό το διαδίκτυο τελικά έχει κάνει, γέροντά μου, πολύ μεγάλη ζημιά. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει κάνει μεγάλη ζημιά, αλλά ευθύνεται για αρκετά πράγματα. Είναι πώς το χρησιμοποιείς. Σωστό. Εγώ, σαν άνθρωπος ψύχρονος, δεν ανήκω στην παλαιά τη γενιά. Σε αυτή την εποχή έχω γεννηθεί μέσα από την Αθήνα. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αθήνα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω... Οι αρχές μου είναι οπισθοδρομικές ή ανήκω σε μια άλλη εποχή. Στην εποχή που ζούμε ανήκω, μου αρέσει η τεχνολογία, θεωρώ ότι είναι ευλογία του Θεού στους ανθρώπους, φώτιση Θεού στους ανθρώπους, να εφεύρουν κάποια πράγματα ή να ανακαλύψουν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα εργαλεία στην ανθρωπότητα για το καλό και την πρόοδο. Τώρα, αν βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα εργαλεία που μας δίδεται η ευκαιρία για το καλό μας να τα στρέψουμε εναντίον μας, τότε δεν ευθύνεται νομίζω το εργαλείο, ευθύνεται ο λάθος χειρισμός κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν σε κάθε εποχή υπήρχαν και υπάρχουν και έχουν όνομα και επίθετο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και όλοι τους γνωρίζουμε, άσχετα αν πολλές φορές δεν θέλουμε για πολλούς λόγους να τους κατονομάσουμε. Και έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω ότι το προσυπογράφω και εγώ και πάρα πολλοί ακροατές μας ήδη που στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γεροντά μου, πώς βλέπετε όλο αυτό το δημόσιο διάλογο. Όλο αυτό το δημόσιο διάλογο και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την παρουσία, την έντονη παρουσία της Εκκλησίας. Και αναφέρομαι βεβαίως στον Αρχιεπίσκοπο. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε όλους τους Έλληνες να εμβολιαστούν. Έχουμε φτάσει σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη στιγμή στην πανδημία αυτή που μαστίζει και ταλανίζει τον κόσμο τώρα κοντά 2 χρόνια. Η δική μου η άποψη, την οποία την έχω εκφέρει επανειλημμένως σε πολλούς και ανθρώπους και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Και εάν στοιχειωδώς όλοι οι άνθρωποι στοιχειωδώς κρατούσαμε τα απαραίτητα μέτρα, στοιχειωδώς, ούτε τις υπερβολές ούτε την απόλυτη ελευθερία, θα είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα.
και δυστυχώς όσο κρατάει αυτό το πράγμα, τόσο πολύ βγαίνει το, να το πω σε εισαγωγικά, το εθνικό σπορ, ιδίως εμάς των Ελλήνων, ο διχασμός. Να διχαζόμαστε σε βόρειους και νότιους, σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, σε αρνητές ή μη αρνητές της μάσκας και όλα αυτά τα οποία στην ουσία είναι πολύ μικρά μπροστά στο κοινό καλό το οποίο οφείλουμε σαν άνθρωποι και δει ως χριστιανοί εμείς να είμαστε το παράδειγμα προς όλη την ανθρωπότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί μιλήσατε για διχασμό. Ένας διχασμός ο οποίος έχει μπει και στις τάξεις, στους κόλπους της Εκκλησίας και έχει μπερδέψει ακόμα περισσότερο τους χριστιανούς, τους Έλληνες, όπου στο σύνολό τους το 95% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουν μεγαλώσει με την Ορθοδοξία μας, με την παράδοσή μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και όταν πάνε στον παπά της ενορίας και συζητάνε το οποιοδήποτε θέμα και συζητούν το θέμα του εμβολιασμού, μετά ανοίγουν την τηλεόρασή τους και βλέπουν αρχιεράρχες, άλλα να λέει ο ένας, άλλα να πιστεύει ο άλλος. Άρα λοιπόν έχει μπει αυτός ο διχασμός και στους κόλπους της Εκκλησίας, γεροντά μου. Μάλιστα. Όντως έχει μπει αυτός ο διχασμός και αυτή η διχόνοια, και δυστυχώς για να δικαιολογήσει ο καθένας την άποψή του, η οποία ναι μεν είναι διχαστική, αλλά αν αναγνώριζε ότι όντως ήταν διχαστική, λογικό είναι ότι θα την σταματούσε. Mm-hmm. Αλλά για να δικαιολογήσει αυτή τη στάση τη διχαστική και ότι πράττει πάντα το σωστό, το καλύπτει ότι έχουμε το δικαίωμα του λόγου, της πολυφωνίας, αλλά δεν κοιτούμε όμως το γενικό καλό, το οποίο γενικό καλό είναι ο κόσμος, ο οποίος μας έχει εμπιστευτεί η Εκκλησία, και στο πετραχύλι μας να τους κατευθύνουμε με πνευματικές συμβουλές και να αναλαμβάνουμε ρόλους τους οποίους δεν μας έχει δώσει ποτέ κανείς και δυστυχώς εξυπηρετούμε ίσως και ίδια συμφέροντα. Να σας ρωτήσω, εσείς έχετε εμβολιαστεί, γεροντά μου? Βεβαίως, έχω εμβολιαστεί και μάλιστα είμαι και από τότε που άνοιξε ο εμβολιασμός στο Άγιον Όρος. Ναι. Είμαι ο πρώτος που εμβολιάστηκα στη σειρά και στη λίστα των μοναχών. Είμαι ο πρώτος, έτσι, και μάλιστα το κέντρο υγείας το χρησιμοποίησε, αλλά δεν ξέρω αν το έβγαλε και στο διαδίκτυο, ότι συμβολικά ήμουν ο πρώτος που εμβολιάστηκα, γιατί το θεωρώ αναγκαίο και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, και δεν λέω ότι ούτε θα φωνάξω σε όλους πάτε να εμβολιαστείτε, ούτε θα πω μην πάτε να εμβολιαστείτε. Εγώ το αναφέρω ότι εμβολιάστηκα, και όπως εμβολιάστηκα ως παιδί που με πήγαν οι γονείς μου και εμβολιάστηκα ως παιδί, δεν ρώτησαν ποτέ κανείς αν πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιαστώ, με πήγαν. Δεν ξέρω αυτό αν έρχεται σαν απάντηση σήμερα σε αυτούς που αντιδρούν και λένε ότι ο αναγκαίος εμβολιασμός και ότι επιβάλλεται ο εμβολιασμός. Στα παιδιά, εμάς ως παιδιά που ήμασταν όλοι, μας πήγαν για εμβολιασμό χωρίς να αντιδράσει και χωρίς να ρωτηθεί κανείς. Οι φαντάροι όταν πάνε στο στρατό κάνουν, να το πω έτσι αστειευόμενος, ένα κοκτέιλ εμβολίου, το οποίο κανείς δεν ξέρει τι είναι και ούτε αντιδρά. Εγώ δεν θυμάμαι να με ρωτήσανε πάντως, είναι γεγονός αυτό. Και κανέναν μας δεν ρώτησε. Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε τώρα το να λέμε ότι μας επιβάλλεται, ναι, πρέπει. Εμένα η δική μου, η προσωπική άποψη, εντάξει, στο δικαίωμα του λόγου που έχω, είναι ότι έπρεπε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε καιρούς πανδημίες να είναι υποχρεωτικός από την πρώτη στιγμή που θα εμφανιστεί το φάρμακο. Και γιατί το λέω? Γιατί είναι μια πανδημία, είναι κάτι το νέο που παρουσιάζεται στη ζωή μας, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε και χθες, μας παρουσιάστηκε, είναι ένας αόρατος, ας το πούμε, εχθρός με τη μορφή την οποία δεν μπορούμε, δεν τον έχουμε αναγνωρίσει, δεν ξέρουμε πώς επιτίθεται και με ποιους παραμέτρους. Οι ειδικοί που είναι οι γιατροί και όλοι όσοι είναι ειδικοί στο συγκεκριμένο θέμα, το να αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο ιό, κάνουν προσπάθειες να τον αναγνωρίσουν και να βγάλουν σαν όπλα προς την ανθρωπότητα, να προστατεύσουν τον άνθρωπο κάποιο είδος φαρμάκου, είτε λέγεται εμβόλιο, είτε φάρμακο το οποίο θα το θεραπεύσει, είτε το εμβόλιο να μας προστατεύσει. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό, σε αυτό τον αγώνα είναι κάτι το νέο. Και όταν βρεθεί κάτι, όταν είναι γενικό το πρόβλημα, τότε πρέπει
πρέπει να επιβάλλεται σε αυτές τις καταστάσεις. Και αν δείτε και στο παρελθόν και στην ιστορία, σε τέτοιους είδους καταστάσεις όπως θέριζε στην κυριολεξία την ανθρωπότητα κάποιος ιός και κάποια ασθένεια, ο εμβολιασμός ήταν, ήταν η σωτηρία για το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο είναι μέχρι και σήμερα. Και όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως στα εμβόλια. Παράδειγμα, το εμβόλιο κατά της γρήπης, το οποίο το κάνουμε εδώ και πόσα χρόνια, δεν έχει επιβληθεί. Λέει όποιος θέλει και λέει, ονομάζει συγκεκριμένα οι ευπαθείς ομάδες, οι οικειωμένοι και όσοι έχουν περάσει κάποια ασθένεια η οποία θα τους βοηθήσει. Και εγώ προσωπικά είμαι σε αυτές τις ομάδες, όταν είχα περάσει, τώρα αναφέρω κάτι τελείως προσωπικό, ήμουν μονίμως όταν πέρασα μία πνευμονία σε κάποια στιγμή της ζωής μου, από εκεί και πέρα ήμουν σχεδόν κάθε μήνα, κάποιες μέρες του μήνα ήμουν στο κρεβάτι άρρωστος. Από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτό το μη υποχρεωτικό εμβόλιο, είδα την υγειά μου, να το πω έτσι απλά. Είδα την υγειά μου και από τότε είμαι όρθιος. Το κρεβάτι δύσκολα να το δω σαν ασθένεια, πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και βλέπετε ότι αυτό το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο απειλεί άμεσα τη ζωή μας, δεν το κάνει υποχρεωτικό. Εδώ όμως απειλεί άμεσα τη ζωή. Απειλεί άμεση τη ζωή και ήδη έχουμε πολλούς ανθρώπους και συνανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή και έχουμε ακόμη περισσότερους οι οποίοι πέρασαν με την ασθένεια και έχουν αφήσει πίσω τους κατάλοιπα τα οποία δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα τους ταλαιπωρούν. Έρχεται αυτό το εμβόλιο, το οποίο δεν είναι ο σωτήρας μας. Είναι ένα όπλο αυτή τη στιγμή να δώσει λίγο θάρρος, να δώσει λίγο κουράγιο, να το πάρω έτσι στα ηθικά, αλλά να δώσει και λίγο από την υγεία να προληφθεί τουλάχιστον στο βαθμό που μπορεί αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη φάση αυτό το κακό που προκαλεί σε όλη την ανθρωπότητα. Γέροντά μου, θέλω να κλείσουμε με το εξής. Η θρησκεία μας, η εκκλησία μας, ο Ιησούς Χριστός ήταν πάντα, είναι πάντα το καταφύγιο για όλους τους Έλληνες. Όταν έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα, εκεί καταφεύγουν. Εκεί πηγαίνουν για να βρουν τη θαλπορή και να βρουν απαντήσεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως υπάρχει ένα μούδιασμα στον κόσμο. Υπάρχει μια αμηχανία. Υπάρχει, αν θέλετε, μια πλέον στεναχώρια, θλίψη και δυσπιστία με όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Θέλω να μου πείτε πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό και να στείλετε εσείς εκεί από το Άγιο Όρος το δικό σας μήνυμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μάλλον ερώτηση που μου απευθύνεται είναι ένα μόνο του κεφάλαιο, το οποίο δεν ξέρω αν χωράει σε μία μόνο εκπομπή να γίνει συζήτηση, θέλει πολλές εκπομπές, γιατί μείναμε πνευματικά ως χριστιανοί, τουλάχιστον εμείς ως χριστιανοί, στα πνευματικά μας μείναμε πολύ πίσω. Μείναμε δηλαδή μεταξύ τα στέη, απροπόνητοι, να το πω, ως πνευματικοί αθλητές. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Μείναμε απροπόνητοι και γιατί αδιαφορούσαμε όλοι. Όλοι. Δεν λέω αδιαφορούσε ο κόσμος, αδιαφορούσαμε και εμείς από τις τάξεις μας. Δεν θέλω να ισοπεδώσω τα πράγματα. Υπήρξαν κληρικοί όλων των βαθμίδων οι οποίοι κάναν τον αγώνα τους και την προσπάθειά τους. Υπήρξαν λαϊκοί άνθρωποι, πιστοί, οι οποίοι έκαναν την προσπάθειά τους και ακόμη κάνουν την προσπάθειά τους. Αλλά δυστυχώς υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι στις τάξεις του κλήρου το είδαν κάπως αυτό το πράγμα, αδιαφορούσαν, είχαν τα δικά τους, τις δικές τους σκέψεις, τα δικά τους, το δικό τους τρόπο που προσπαθούσαν να επιβάλλουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι, λαϊκούς ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την προτεραιότητα στη ζωή τους, έβαλαν τη δουλειά, την εξοικονόμηση των χρημάτων σε πρώτη προτεραιότητα και άφησαν πίσω τον εαυτό τους, τον ιστορικό τους κόσμο, άφησαν σε δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα την οικογένεια, τη σύζυγο, τον σύζυγο, σε άλλη προτεραιότητα τα παιδιά. Δηλαδή χάσαμε τις προτεραιότητες και βάλαμε πράγματα τα οποία ήταν εργαλεία να μας βοηθήσουν στη ζωή, τα βάλαμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Και αντί να κοιτάμε πώς θα χτίσουμε το μέλλον μας, γιατί ο άνθρωπος αποτελείται και από σώμα και από ψυχή, ενδιαφερόμασταν τόσο πολύ για το σώμα και αδιαφορούσαμε για την ψυχή. Όλο αυτό γινόταν συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια και γινόταν προσπάθειες μεγάλες να επαναφέρουμε κάποια πράγματα, κάπως να ξυπνήσουμε μέσα στον άνθρωπο το πνεύμα του αγωνιστή, του αθλητή. Ο αθλητής, να αναφέρω ένα παράδειγμα, ο αθλητής όταν τελειώσουν οι αγώνες
που πρέπει να δώσει και βρίσκεται σε μια περίοδο η οποία δεν έχει πλέον αγώνες, σε μια περίοδο, ας το πω έτσι, διακοπών, mm-hmm. δεν χάνει την ιδιότητα του αθλητή. Είναι ακόμη αθλητής. Έχει την καθημερινότητά του, τον τρόπο που θα τραφεί, τον τρόπο που θα αθληθεί και θα προπονηθεί. Μπορεί να μην είναι στην ίδια ένταση όσο είναι κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά θα έχει μια, για να έχει μια φυσική κατάσταση. Όχι γιατί πρέπει να είναι έτοιμος όταν θα ξαναρχίσουν οι αγώνες, αλλά γιατί το κάνει, γιατί το θέλει, το αρέσει. Είναι ο τρόπος ζωής του. Αυτό αγάπησε και αυτό ακολουθεί. Είναι αθλητής. Έτσι ακριβώς είναι και ο Χριστιανός. Χριστιανός δεν είναι την ώρα της δοκιμασίας. Χριστιανός είναι η καθημερινότητά του. Ο πνευματικός του αγώνας είναι η καθημερινότητά του. Πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ξυπνήσει, πώς θα μιλήσει, πώς θα τραφεί, πώς θα περπατήσει, πώς θα αντιμετωπίσει τους οικείους του, τον κόσμο έξω, στη δουλειά του, το οτιδήποτε. Είναι η καθημερινότητα. Αυτός είναι ο αγωνιστής, ο αθλητής, ο πνευματικός αθλητής, ο Χριστιανός. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα βγαίνουν όλες οι ιδιότητες, γιατί τις χρησιμοποιεί κιόλας στη ζωή του, του Χριστιανού. Ποιες είναι οι πραγματικές ιδιότητες ενός Χριστιανού? Το πρώτο και βασικό: όταν είσαι Χριστιανός, είσαι ακόλουθος του Χριστού. Όταν είσαι με τον Χριστό, δεν υπάρχει φόβος. Και βλέπετε σήμερα πόσο κυριαρχεί ο φόβος. Σημαντικά λόγια. Δεν υπάρχει απελπισία για τον Χριστιανό, γιατί είναι με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτά πιστεύουμε και με αυτά μεγαλώνουμε. Λοιπόν, και βλέπετε ότι είμαστε απελπισμένοι. Φως και ελπίδα. Αυτά είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Χριστιανού είναι η υπακοή. Ποιος κάνει υπακοή σήμερα? Από τον ανώτερο κληρικό μέσα στις τάξεις του κλήρου μέχρι και όλο τον κόσμο έξω. Ποιος κάνει υπακοή και ποιος εύκολα κάνει υπακοή? Γιατί όλοι αμέσως βρίσκουμε τρόπους για να ξεφύγουμε. Κάποιοι μάλιστα σήμερα στην εποχή, αυτή την εποχή την δύσκολη που περνούμε τώρα της πανδημίας, μέσα την ανυπακοή τους την ονόμασα ιερή ανυπακοή. Αν είναι δυνατόν, βρίσκουμε όρους, τους δίνουμε πνευματικά για να δικαιολογήσουμε το ότι είμαστε εκτός πραγματικότητος, ότι είμαστε εκτός των άλλων, και δίνουμε το κακό παράδειγμα και χρησιμοποιούμε το κακό παράδειγμα ως παράδειγμα και φαινόμαστε ότι είμαστε αγωνιστές, ενώ δεν είμαστε αγωνιστές, είμαστε αυτοί οι οποίοι σαμποτάρουμε έναν αγώνα. Και έρχεται, γιατί με ρωτήσετε στην αρχή, επανέρχομαι, με ρωτήσετε και στην Παρακαλώ. Αρχή για τον διάλογο που μπαίνει μέσα η Εκκλησία. Mm. Δυστυχώς και η Εκκλησία έχει βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Δεν παίρνει την ευθύνη από την πρώτη στιγμή που έπρεπε να πάρει και την ευθύνη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, και ίσως θα έπρεπε να αλλάξει την πολιτική της, εάν θέλετε, τη στρατηγική της η Εκκλησία. Τι φόβο έχει όταν... Είπα προηγουμένως ότι ο Χριστιανός, είτε είναι κληρικός είτε όχι, δεν πρέπει να φοβάται. Και το κακό που θα έρθει κοντά του δεν έχει τόση δύναμη τη στιγμή που είναι με το μέρος του Χριστού, που είναι ο νικητής. Αυτά πιστεύουμε και αυτά διδάσκουμε. Λοιπόν, όταν εμείς σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας και με τη χρήση του διαδικτύου που είπατε και εσείς στην αρχή, αυτό που ακούμε είναι μόνο για τη δύναμη του κακού, για την εξόντωση των καλών, την υπερίσχυση του κακού, και μόνο το κακό και το κακό και μόνο το κακό ακούγεται, έρχομαι απλά και ρωτώ, πού είναι ο Χριστός στη ζωή μας? Και μιλώ και απευθύνομαι αποκλειστικά στους Χριστιανούς, που εμείς θα πρέπει να είμαστε το παράδειγμα σε όλη την ανθρωπότητα πώς αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Πώς την αντιμετωπίζουν? Και εδώ αποδεικνύουμε εμείς. Και δυστυχώς η ιστορία θα τα καταγράψει, τις κινήσεις, τα λόγια και τη ζωή όλων μας, και αργότερα θα τα διαβάζουν οι μελλοντικοί. Λοιπόν, οι άνθρωποι που θα είναι μετά από μας και θα ζουν τη ζωή που τους παραδώσαμε στον κόσμο, που τους φτιάξαμε και τους παραδώσαμε. Και να κλείσουμε με αυτό, γεροντά μου, διότι είναι πολλά, πραγματικά πολλά και πολύ σημαντικά τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, και νομίζω ότι όσοι έχουν ακούσει αυτά τα λόγια πραγματικά θα καθίσουν σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αν και θα πρέπει για πολλές μέρες να καθίσουν να σκεφτούν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία, γεροντά μου. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, και σε αυτό που λες ότι θα σκεφτούν και θα δουν, θέλω να εκφράσω έτσι δημοσίως μια στενοχώρια έτσι που με διακατέχει όλο αυτό το διάστημα, γιατί βλέπω
τους ανθρώπους, τόσο τους δικούς μου και τους σκοτεινούς μου που ταλαιπωρούνται και τα πνευματικά παιδιά που έρχονται να μου μιλήσουν, να μπουν τον πόνο τους και τη δυσκολία τους, όσο και άλλους τους οποίους δεν τους γνωρίζω. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ τα μέσα δικτύωσης τώρα που είναι, όλοι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε γιατί είναι ο τρόπος πλέον επικοινωνίας, αν θες να μιλήσεις στον κόσμο. Σωστό. Και γράφω έτσι διάφορα μηνύματα, είτε πνευματικά, ηθικά και στερεκτικά για τον κόσμο, και κάποια για την επικαιρότητα. Και διαβάζω πολλές φορές, ανεβάσαμε τώρα και έγραψα ένα μικρό κειμενάκι, θέλοντας να στυλιτεύσω το γεγονός ότι πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι να πάρουν ευλογία από το πνευματικό τους, να κάνουν ή όχι το εμβόλιο. Και θέλοντας να το στυλιτεύσω αυτό το πράγμα, με σκοπό να τους πω ότι, βρε παιδιά, ο πνευματικός δεν έχει την ευθύνη αυτή. Δεν μπορεί να σας το πει, γιατί εγώ, παράδειγμα, δεν έχω δικαίωμα στον πονοκέφαλο το δικό σου, ούτε τεπών να σου πω να πάρεις, άσχετα αν το λέω. Γιατί δεν έχω δικαίωμα? Γιατί δεν ξέρω αν έχεις αλλεργία ή όχι στον τεπών, για παράδειγμα. Δεν έχω το δικαίωμα. Και αν ομιγέντος σου συμβεί κάτι, εγώ μετά θα πάρω την ευθύνη. Και κλείνουμε με αυτό, γεροντά μου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να αποτινάξουν αυτό το πνεύμα το διχαστικό που εύκολα μας καταλαμβάνει, και εύχομαι πολύ σύντομα να βρεθεί ο τρόπος τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε. Αλλά για να απεγκλωβιστούμε από αυτό το κακό που μας έχει συμβεί, θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε πρώτα τον εαυτό μας, να βγάλουμε τα πάθη και τα λάθη τα οποία είναι αγκάθια στον συνάδελφό μας, στον αδελφό μας, στον πλησίον μας. Μόλις βγάλουμε εμείς τα αγκάθια μας, τότε ενωμένοι, απλωμένο το χέρι ο ένας στον άλλον, θα πορευτούμε σε μια πορεία στην οποία μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Παναγιά μαζί σας.